Τώρα θα ορίσουμε το εκθετικό. Έιστιν κάτι. Θα ορίσουμε λοιπόν το A στην Z, όταν το Z είναι μηγαδικός αριθμός, αλλά θα το ορίσουμε, θα προσέξουμε να το ορίσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν το Z είναι ειδικότερα πραγματικός, το A στην Z να ταυτίζεται με αυτό το γνωστό μας A στην Z, όταν το Z είναι πραγματικός, εντάξει. Δηλαδή όταν το Z είναι Χ, όπου Χ είναι πραγματικός, Χ,0 δηλαδή, όταν το Z είναι Χ, θα κάνουμε τον ορισμό έτσι ώστε το A στην Χ να είναι το γνωστό μας A στην Χ. Ωραία. Πώς ορίζεται το A στην Z όταν το Z γενικά είναι μηγαδικός αριθμός και ας υποθέσουμε ότι είναι Χ και Ι ψ, έτσι. Πώς ορίζεται. Λοιπόν, το ορίζουμε ως εξής. A στην Χ, που το A στην Χ, εδώ τα Χ και Ψ είναι πραγματική, έτσι. Το A στην Χ είναι το γνωστό μας A στην Χ από τον απειρωστικό λογισμό. Επί συν ημίτων Ψ και I ημίτων Ψ. Εντάξει, ορισμός λοιπόν. Τι κάνουμε. Όταν έχω ένα μηγαδικό αριθμό χ και γι ψ, ορίζω το A στην χ και γι ψ να είναι το γνωστό A στην χ, που το χ είναι πραγματικός, και μετά πολλαπλασιάζω με αυτή την παράθεση που μπαίνει μέσα το συνημίκητονο και το ημίτονο του φανταστικού μέρους του Z. Αυτό λοιπόν είναι το A στην Z, το οποίο πολλές φορές το συμβολίζουμε και exp Z, όπως και στην πραγματική περίπτωση. X. Έτσι. Είναι αυτό. Λοιπόν, για να τσεκάρουμε τώρα αυτό που είπαμε στην αρχή. Θέλω, όταν το Z μου είναι πραγματικός, αυτό το οποίο ορίζω τώρα να ταυτίζεται με το ήδη γνωστό μου. Αν το Z είναι πραγματικός, δηλαδή Z ίσον Χ και I επί 0, εντάξει, τότε το A στην Χ, το A στην Z να πω καλύτερα, με τι ίσουν. Πώς το όρισα το A στην Z. Παίρνω το A στην Χ, το πραγματικό μέρος, το βάζω εκεί, και μετά συνημίτωνο και παίρνω το φανταστικό μέρος και το βάζω σαν γωνία στο συνημίτωνο και το ημίτωνο. Συνημίτωνο 0 και αημίτωνο 0. Το συνημίτωνο 0 είναι μονάδα, το ημίτωνο είναι 0, άρα αυτό θα δώσει μονάδα, δηλαδή θα δώσει A στην Χ. Δηλαδή το καινούριο A στην Z, στην περίπτωση που το Z είναι ακριβώς είναι Χ πραγματικός, το καινούριο A στην Z ταυτίζεται με το ήδη γνωστό A στην Χ. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι ένα. Αν το Z λοιπόν είναι πραγματικός, αυτό που παίρνω είναι το ήδη γνωστό. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Θα δούμε τώρα μια ειδική περίπτωση. Όταν το Z είναι φανταστικός, δηλαδή το Z να είναι IPC, της μορφής IPC, η μηγαδική μορφή του να είναι IPC, 0 και IPC, το ψ είναι πραγματικός. Τότε το A στην IPC με τι ισούται. Λοιπόν, θα βάλω A στη μηδενική, γιατί το πραγματικό, ας το γράψω, λοιπόν, είναι 0 και IPC.
είναι A στη μηδενική και B συν ημί των οψί και I ημί των οψί από το τύπο. Εντάξει. Και τι είναι αυτό εδώ πέρα, το A στη μηδενική είναι μονάδα, άρα είναι συν ημί των οψί και I ημί των οψί. Έχω λοιπόν τον εξής τύπο, που θα τον γράψω τώρα βάζοντας, αντί για ψ, βάζοντας το γράμμα θ, που ταιριάζει καλύτερα με το, είναι πιο γνωστό, πιο χρησιμοποιείται σαν συμβολισμός περισσότερο όταν έχουμε να κάνουμε με γωνίες. Έχουμε λοιπόν τον εξής τύπο, A στην I θ, ίσον συν ημί των θ και γιο στην ημί των θ, όταν το θ είναι σχόλιο. Αυτό τώρα μου επιτρέπει, όταν έχω έναν γενικά ένα μηγαδικό αριθμό και θέλω να γράψω την πολική αναπαράστασή του, μου επιτρέπει να δώσω μια δεύτερη μορφή στην πολική αναπαράσταση, η οποία είναι ίσως και πιο χρήσιμη από την αρχική. Για να δούμε. Ας πάρω πολική αναπαράσταση αριθμού. Παίρνω ένα Z και γράφω την πολική του αναπαράσταση. Πώς τη γράφουμε αυτή? Αριθμού διάφορου του μηδενός, έτσι. Z διάφορου του μηδενός είναι το μέτρο του επί το συν ημί των θ και I ημί των θ, όπου θ είναι μια από τις γωνίες του Z. Αυτή είναι η πολική αναπαράσταση. Τώρα, αυτό την παράσταση, αυτό το συν ημί των θ και I, μπορώ να το αντικαταστήσω με αυτή τη μορφή του, την εκθετική μορφή. Η πολική αναπαράσταση λοιπόν έχει και μια δεύτερη μορφή. Το Z είναι το μέτρο του επί το A στην I θ, όπου το θ είναι οποιαδήποτε από τις γωνίες του Z. Εντάξει, είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή εδώ πέρα η μορφή. Και θα την προτιμάμε πολλές φορές. Αντί να γράφουμε λοιπόν το συν ημί των θ και ημί των θ, πολλές φορές θα προτιμάμε να γράφουμε, γιατί είναι πιο συνοπτικό, είναι πιο μικρό. Το A στην I θ. Λοιπόν, αυτά λοιπόν ήταν δύο σχόλια. Πάμε να δούμε τώρα κάποιες ιδιότητες. Πρώτη ιδιότητα, ποιο είναι το μέτρο του A στην Z. Του εκθετικού. Το μέτρο ενός εκθετικού είναι το E, η στην, στο πραγματικό μέρος του Z. Για να το τσεκάρουμε. Παίρνω λοιπόν, ας πούμε ότι το Z είναι χ και γιο ψ. Εντάξει. Παίρνω λοιπόν το A στην Z και το ορίσαμε και είναι A στην χ επί συν ημί των ψ και γιο ημί των ψ. Επομένως, το μέτρο του A στην Z είναι μέτρο επί μέτρο. Το μέτρο αυτού, επειδή είναι θετικός αριθμός το A στην Χ, είναι A στην Χ, το μέτρο είναι το ίδιο. Και αυτό εδώ πέρα έχει μέτρο 1. Άρα επί μονάδα. Και τι είναι το Χ όμως? Το Χ δεν είναι το πραγματικό μέρος του Z. Να τη λοιπόν αυτή η ισότητα. Ωραία. Αυτό όσον αφορά το μέτρο του εκθετικού. Ποια είναι η γωνία του εκθετικού, το όρισμα του εκθετικού. Για να δούμε, ισχυρίζομαι ότι το όρισμα του A στην Z είναι τι? Είναι το φανταστικό μέρος του Z, το ψ δηλαδή, του Z, συν οποιοδήποτε ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π. Θα το δούμε αυτό, αλλά ίσως να μας ξενίζει αυτό που βάζω εδώ πέρα, έτσι. Αυτό πρέπει να το συνηθίσουμε. Και γιατί το περιμένουμε αυτό? Διότι έχω, λέω, το όρισμα ενός αριθμού. Το όρισμα ενός αριθμού δεν είναι ποτέ μονοσήμαντα ορισμένα.
Είναι άπειρε, έχει άπειρες τιμές το όρισμα, η γωνία. Η γωνία δεν είναι ποτέ μία, είναι πολλές. Εντάξει. Είναι οι διάφορες τιμές της γωνίας του ορίσματος. Ποιες είναι αυτές τις τιμές? Είναι πάντα μία και πάντοτε σύν ακέραιο παραπλάσιο του 2π. Είναι άπειρες οι γωνίες ενός αριθμού και όλες διαφέρουν μεταξύ τους κατά ακέραιο παραπλάσιο του 2π. Επομένως δεν πρέπει να μας ξενίζει αυτό το πράγμα όταν γράφουμε argument, όρισμα ενός μηδενικού αριθμού. Ωραία. Αυτό τώρα πώς το βλέπουμε? Μα κοιτάξτε πάλι. Το βλέπουμε ως εξής. Παίρνω λοιπόν, έστω πάλι z ότι είναι το χ και γιο ψ. Πώς ορίσαμε το a στην z? Το a στην z το ορίσαμε να είναι a στην χ, τη συνειμή των ψ και γιο τη μη των ψ. Εντάξει. Αυτομάτως τι έχω? Αυτό εδώ πέρα είναι το μέτρο, το είδαμε και προηγουμένως, του a στην z, παίρνοντας μέτρα. Και αυτομάτως, αυτό που εμφανίζεται εδώ πέρα, το ψ, είναι μία από τις γωνίες του a στην z. Εντάξει, επομένως, το όρισμα του a στην z, όλες οι τιμές του είναι μία από αυτές που είναι το ψ και ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π. Και είναι αυτό ακριβώς που έχω γράψει εκεί πέρα, γιατί το ψ τι είναι? Το ψ είναι το φανταστικό μέρος του z. Αυτό είναι το φανταστικό μέρος του z και ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π. Okay. Αυτή λοιπόν η τύπωση. Έχω λοιπόν αυτούς τους δύο τύπους. Έναν για το μέτρο του εκθετικού και ένα άλλο για τη γωνή, τις γωνίες μάλλον του εκθετικού. Ωραία. Τι άλλο? Ναι. Ένα άλλο πράγμα που καλό να το πω τώρα, θα το έλεγα πιο μετά, αλλά καλό να το πούμε τώρα. Το εκθετικό, οποιοδήποτε εκθετικό, δεν μπορεί να είναι 0. Όπως και στο R. Το A στην Χ ποτέ δεν είναι 0. Είναι πάντα θετικό. Έτσι. Είναι πάντα θετικό. Εδώ στην περίπτωσή μας, με το Z, A στην Z, το Z είναι μηγαδικός. Δεν ισχύει, και θα το δούμε αυτό, δεν ισχύει ότι το A στην Z είναι πάντα θετικό. Αυτό πρέπει να το προσέξετε γιατί γίνεται συχνά λάθος. Το S στη Z είναι ένας μηγαδικός αριθμός και μπορεί να μην είναι θετικός. Μπορεί να είναι και αρνητικός, μπορεί να είναι και άλλες τιμές μηγαδικές να έχει. Δεν είναι όμως 0, αυτό είναι το σίγουρο. Άλλη ιδιότητα, το S στη Z δεν μπορεί να γίνει 0. Για κάθε Z. Και ο λόγος πάλι είναι απλός. Για δείτε. Παίρνω το A στην Z, έτσι. Δεν είπαμε ότι το μέτρο του είναι το E στο πραγματικό μέρος του Z. Το πραγματικό μέρος του Z είναι πραγματικός αριθμός. Και ξέρουμε ότι το E σε ένα πραγματικό αριθμό είναι πάντα θετικό, ποτέ μηδέν. Θετικό. Το τονίζω διότι το μέρος του Z ανήκει στο R. Εντάξει. Το μέτρο λοιπόν του εκθετικού είναι πάντα θετικό. Δεν μπορεί να είναι 0. Άρα ο μηγαδικός αριθμός A στην Z δεν μπορεί να είναι 0. Ωραία. Άλλη ιδιότητα. Μια άλλη ιδιότητα είναι η εξής. Όταν πάρω ένα εκθετικό και πάρω το συζυγί του, αυτό εδώ πέρα είναι το εκθετικό του συζυγού του Z. Δηλαδή, με κάποιο περίεργο τρόπο θα το δούμε, αυτό θα το δούμε, γιατί το συζυγές που είναι πάνω από όλο το εκθετικό, περνάει πάνω από το Z. Μπαίνει μέσα στο εκθετικό δηλαδή και περνάει πάνω από το Z. Η απόδειξη είναι απλή. Για να δούμε πώς γίνεται η απόδειξη. Πείτε ότι το Z είναι χ και γιο ψ. Πραγματικός, πραγματικός. Ωραία. Και παίρνω το A στην Z. Έτσι. Συζυγής. Τι είναι το A στην Z? Είναι A στην χ επί συντιμή των ψ και άλλη τιμή των ψ. Και παίρνω το συζυγί.
Η ιδιότητα του σύζυγου είναι όταν έχω γινόμενο, μοιράζεται το σύζυγε. Σύζυγη του ενό επί σύζυγη του άλλου. Έχει στην χή σύζυγη επί συνημήτων οψή και αημήτων οψή σύζυγη. Το A στην χ όμως είναι πραγματικός αριθμός, έτσι, ένας θετικός αριθμός. Ο σύζυγής του είναι ο εαυτός του. Και εδώ πέρα που έχω ένα μηγραδικό αριθμό, ο σύζυγής είναι το ίδιο πράγμα αλλά με μείον I. Απλώς αλλάζει το φανταστικό μέρος. Πάει το γίνεται πλην. Επομένως θα είναι συνημήτων οψή, μείον I, συνημήτων οψή. Μάλιστα. Αυτό όμως είναι το A στην T επί συνημήτωνο του μείον ψ. Το συνημήτωνο του μείον ψ είναι το ίδιο με το συνημήτωνο του ψ. Συν I επί ημήτωνο του μείον ψ. Γιατί το ημήτωνο του μείον ψ είναι μείον ημήτωνο του ψ. Το συνημήτωνο είναι άρτια συνάρτηση, το ημήτωνο είναι περιττή συνάρτηση. Ωραία. Αυτό λοιπόν με τι ισούται είναι E σε ποιον μηγαδικό στον χ και I μείον ψ. Σωστά. Παίρνω τον ορισμό του εκθετικού αυτού E σε έναν μηγαδικό, είναι το E στο πραγματικό μέρος και μετά βάζω συνημήτωνο και ημήτωνο με το μείον, με το, εδώ αυτό που έφανε το φανταστικό μέρος, που είναι το μείον ψ. Ναι, αλλά τι είναι αυτό. Αυτό είναι το A στην χ μείον αϊψή. Και τι είναι το χ μείον αϊψή. Είναι ο Z της γης. Εντάξει. Και άρα βγήκε και αυτή η ιδιότητα. Μάλιστα. Και πάμε στην πιο σημαντική ιδιότητα του εκθετικού, που είναι αυτή που χρησιμοποιείται στη συνέχεια, όταν έχουμε εκθετικά. 4. Είναι το άθροισμα των εκθετών. A στην Z1 και A στην Z2 κάνει A στην Z1 και Z2. Αυτή η κλασική ιδιότητα που είναι και πιο σημαντική του εκθετικού. Να την αποδείξουμε. Παίρνω Z1 και Z2, τα γράφω με την μηγαδική μορφή του, χ1 και αϊψ1, Z2 είναι χ2 και αϊψ2. Επομένως, ξεκινάω από αυτή τη μεριά. A στη Z1 επί A στη Z2. Τι είναι το A στη Z1? Είναι A στην Χ1 επί συνημήτωνο Ψ1 και I ημήτωνο Ψ1. Τι είναι το A στη Z2? Είναι A στην Χ2 επί συνημήτωνο Ψ2 και I ημήτωνο Ψ2. Μάλιστα. A στην χ1 επί A στην χ2 μας κάνει A στην χ1 και χ2. Γιατί? Γιατί πρόκειται περί πραγματικών αριθμών. Τα χ1 και χ2 είναι πραγματικοί και αυτή είναι η γνωστή ιδιότητα που ξέρουμε από τον απειροστικό λογισμό για την εκθετική συνάρτηση. Έτσι. A στην χ. Μάλιστα. Και μετά έχω και αυτές τις δύο παρενθέσεις και πρέπει να τις πολλαπλασιάσω. Μα αυτό το είχαμε ξανακάνει. Θυμάστε που είχα κάνει εκεί τις πράξεις και χρησιμοποίησα τριγωνομετρικούς τύπους και έβγαλα ότι αυτό εδώ πέρα είναι το συνημήτωνο του αθροίσματος των ψ1 και ψ2 και I επί το ημήτωνο του αθροίσματος των ψ1 και ψ2. Με βάση αυτή την ιδιότητα είχε βγει ο τύπος του Ντεμουάβρε, αν θυμάστε. Αλλά αυτό το είχαμε αποδείξει. Γινόμενο δύο τέτοιων παραστάσεων είναι μια παρόμοια παράσταση όπου προσθέτω τις δύο γωνίες, τα ψ1 και ψ2. Και τώρα τι είναι αυτό? Μα για δείτε τώρα. Αυτό εδώ. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά το A στην Z1 και Z2. Γιατί? Διότι το Z1 και Z2. Τι είναι το Z1 και Z2, αν προσθέσω αυτά, είναι Χ1 και Χ2, πραγματικό μέρος, και
και I κοινός παράγων ψ1 και ψ2. Επομένως το A στη Z1 και Z2 είναι A στο πραγματικό μέρος, A στη Χ1 και Χ2 και μετά η παράσταση με το συνημήτωνο και ημήτωνο που βάζω μέσα το φανταστικό ψ1 και ψ2, το ψ δηλαδή που είναι το ψ1 και ψ2. Και τέλειωσε η απόδειξη. Το γινόμενο είναι ίσο με το A στο άθροισμα. Εντάξει. Πάει και αυτή η δύο. Και τώρα μία η οποία είναι απόρρια αυτής, τι γίνεται όταν έχω λόγους εκθετικών. Θα βγει αμέσως από αυτή. A στην Z1 δια A στην Z2 είναι το A στην Z1 δια Z2. Αυτό βγαίνει άμεσα από την προηγούμενη. Γιατί πώς βγαίνει την προηγούμενη. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα πάρω το A στην Z1. Θα το γράψω το A στην Z1 σαν, θα προσταθέσω το Z2. Θα το γράψω A στην Z1 μείον Z2 παρένθεση συν Z2. Εντάξει, δεν έχω αλλάξει τίποτα. Απλώς το Z1 το έγραψα Z1 μείον Z2 συν Z2. Και μετά εδώ τώρα βλέπω ότι είναι εκθετικό σε ένα άθροισμα. Άρα με βάση την ιδιότητα αυτή γίνεται γινόμενο. A στην Z1 μείον Z2 και A στην Z2. Και μετά δεν κάνω τίποτε άλλο, παραπέρνω αυτό από εδώ πέρα, διαιρώ και το φέρνω από κάτω από το A στη Z1 και προκύπτει αυτή. Εντάξει. Πάει και αυτή η ιδιότητα. Και μένει άλλη μια ιδιότητα, η οποία είναι επίσης σοβαρή. Η έκτη ιδιότητα λέει το εξής. Αυτή δεν πρέπει να την ξεχάσουμε ποτέ. Δύο εκθετικά είναι ίδια. Δηλαδή A στην κάτι είναι ίσο με A στην κάτι άλλο, είναι ίδια, αν και μόνο αν, ισοδυναμία δηλαδή. Τα Z1 και Z2 διαφέρουν κατά ακέραιο πολλαπλάσιο του 2πi. Διαφορά είναι K επί 2πi, όπου το K είναι ακέραιο. 2πi, έτσι, όχι 2πι, κάπα 2πι, κάπα 2πι. Για να το δούμε. Κάνω την απόδειξη. Καταρχάς, έστω ότι... Για να το δούμε λίγο πιο... Ναι. Ας υποθέσουμε, θα κάνω τις δύο κατευθύνσεις ξεχωριστά. Θα υποθέσω αυτά και θα αποδείξω εκείνο. Και μετά θα υποθέσω αυτό και θα αποδείξω εκείνο. Έστω λοιπόν ότι ισχύει αυτό. Με κάπα αυτό Z. Ωραία. Τι γίνεται τότε. Το A στην Z1 δια A στην Z2 είναι ίσο με A στη Z1 μείον Z2, έτσι. Τι είναι το Z1 μείον Z2? Είναι K φορές το 2πi. Να το γράψω και αλλιώς, A στη I επί K 2πi. Τι μορφή είναι αυτό, είναι A στην I ψ. Αυτό είναι ένας πραγματικός αριθμός, το K είναι ακέραιος. Άρα με τι ισούται, με συνημήτωνο του K2π και I ημίτωνο του K2π. Και εδώ πέρα έχω ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π. Το συνημήτωνο είναι μονάδα και το ημίτωνο είναι 0. Μονάδα. Άρα ο λόγος των δύο εκθετικών είναι μονάδα. Άρα τα δύο εκθετικά είναι ίδια. Άρα
λίγο στην ισότητα των εκθετικών. Πάμε τώρα ανάποδα. Θα υποθέσουμε αυτό και θα βγάλουμε αυτό. Έστω λοιπόν A στην Z1 ίσο με το A στην Z2. Τότε ο λόγος τους, δηλαδή το A στην Z1 μείον Z2 που είναι ο λόγος τους, έτσι, θα είναι μονάδα. Το A στην Z1 μείον Z2 λοιπόν είναι μονάδα. Ας θέσουμε το Z1 μείον Z2 είναι πηγαδικός αριθμός. Ας το γράψουμε λοιπόν στη πηγαδική μορφή του, χ και γι, ψ. Εντάξει. Και θα δούμε τι θα είναι το χ και το ψ. Τι ξέρουμε, ότι A στην χ και A ψ κάνει μονάδα, έτσι. Τι είναι αυτό, A στην χ, επισημείνον ψ και A επισημείνον ψ. Αυτό λοιπόν κάνει μονάδα. Μάλιστα. Παίρνοντας μέτρα και στις δύο πλευρές, τι βλέπουμε. Το μέτρο αυτού, επί το μέτρο αυτού, μας κάνει το μέτρο του 1. Το μέτρο αυτού, είπαμε, είναι στην χ, επειδή είναι θετικός αριθμός. Το μέτρο αυτού είναι μονάδα. Ίσον με το μέτρο του 1 που είναι 1. Εντάξει. Παίρνουμε λοιπόν αφενός αυτό, αφετέρου, αφού το A στην χ είναι μονάδα, αυτό θα πρέπει να είναι και αυτό μονάδα. Από το A στην Χ να είναι μονάδα και το Χ να είναι πραγματικός, ξέρουμε ότι το Χ είναι αναγκαστικά 0. Εντάξει. Για να σκεφτούμε τώρα τι θα βγάλουμε για το ψ από την άλλη. Ναι, η μονάδα όμως, μην ξεχνάτε, ότι είναι το συνημείδωνο του μηδενός και α, η ημείδωνο του μηδενός, έτσι. Για να έχω ισότητα εκεί, πρέπει το συνημείδωνο, πρέπει το ψ και το 0 να έχουν το ίδιο συνημείτονο και το ίδιο ημείτονο, αν εξισώσω πραγματικά μέρη και φανταστικά μέρη. Το ψ λοιπόν και το 0, οι δύο γωνίες αυτές, πρέπει να έχουν ίδιο συνημείτονο και ίδιο ημείτονο. Άρα το ψ και το 0 πρέπει να διαφέρουν κατά ακέραιο πολλαπλάσιο του 2π. Δηλαδή το ψ πρέπει να είναι 0, δεν το γράφω, συν κάπα 2π. Με κάπα στο ζ. Άρα, τι μου λέει αυτό για το Z1 μείον Z2, τέλειωσα. Μηδέν το χ, άρα φεύγει αυτό και μένει i φορές i κάπα 2π. Δηλαδή κάπα φορές το 2π. Κάπα στο Z. Και είναι αυτό που ήθελα. Ξεκίνησα από εδώ. Έστω είπα αυτό και έβγαλα ότι το Z1 μείον Z2 είναι κάπα φορές το 2πi. Εντάξει. Κάπα φορές το 2πi. Αυτά. Ειδικότερα, για κοιτάξτε μια κάτι που κρύβεται εδώ μέσα. Ειδικότερα, θα το γράψω σαν άλλη ιδιότητα, 2-7, το A στην Z είναι περιοδικό με περίοδο 2πi. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχω μια συνάρτηση, πότε λέμε ότι είναι περιοδική με κάποια περίοδο, όταν πάρω το F και στη μεταβλητή προσθέσω την περίοδο, να μην αλλάξει η τιμή της συνάρτησης, έτσι. Για να δούμε. Παίρνω το A στην Z και προσθέτω 2πi. Εντάξει, αυτό όμως είναι το ίδιο με το A στην Z.
Γιατί είναι τα ίδια. Πάρτε αυτό να είναι το Z1 και αυτό να είναι ένα Z2, έτσι. Το Z και 2PI και το Z. Ποια είναι η διαφορά τους. Κοιτάξτε τη διαφορά τους. Η διαφορά αυτών των δύο είναι 2PI, δεν είναι. Δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο το 2PI. Μία φορά το 2PI. Εντάξει. Επομένως, θα πρέπει να έχουν ίδιες τιμές τα επιθετικά. Okay. Όταν λοιπόν στο εκθετικό αυξήσω τη μεταβλητή το Z κατά 2PI, το εκθετικό δεν αλλάζει. Και φυσικά δεν είναι μόνο το 2PI, μπορώ να το αυξήσω ακέραιες φορές το 2PI, δύο φορές, τρεις φορές ή μείον πέντε φορές. Θα βάλω γενικότερα ένα K εδώ πέρα. Πάντως το μικρότερο σε εισαγωγικά από όλα είναι το 2PI. Αυτό. Αυτό είναι η περιοδικότητα της εκθετικού. Ωραία, σταματάμε εδώ και θα συνεχίσουμε. Το επόμενο θα είναι ο λογάριθμος, που είναι λίγο πιο περίπλοκο και πιο ενδιαφέρον.